είπε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ότι όταν έρθει η Νέα Δημοκρατία θα απολύσει εργαζόμενους στο δημόσιο. Απολύονται εργαζόμενοι στο δημόσιο, ελαστικά εργαζόμενοι, εργασιακά και πολιτικά όμοιροι, στο χώρο της υγείας, στο χώρο της παιδείας και επικυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έκλεισε μονάδες υγείας, παραμένουν κλειστές και εξακολουθούν και συρρυκνώνονται τμήματα και κλινικές στα δημόσια νοσοκομεία. Δεν υπάρχει καμία κρυφή ατζέντα, εμείς το έχουμε πει. Είναι δοσμένη η αντιλαϊκή πολιτική και το πρόγραμμα όποιας κυβέρνησης και αν προκύψει στις 8 Ιουλίου. Είναι αυτή η ατζέντα που λέει ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060. Είναι τα τρία μνημόνια και οι δεκάδες, εκατοντάδες εφαρμοστικοί νόμοι. Θυμίζουμε ότι το τρίτο μνημόνιο το έχουν ψηφίσει όλοι. Είναι η έκθεση της Κομισιόν που λέει σε ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε. Όλοι εννοείται τις δυνάμεις αυτές που κατηγορείτε, έτσι. Ασφαλώς. Ναι. Συμφωνούν, δεν έχουν διαφοροποιηθεί σε αυτά. Άρα λοιπόν το διακύβευμα σε αυτές τις εκλογές δεν είναι ποιος θα τερματίσει πρώτος ή δεύτερος στην αντιλαϊκή σκυταλοδρομία, αλλά ποιος θα είναι αντιπολίτευση από τη σκοπιά των συμφερόντων των εργαζομένων και μέσα και έξω από τη Βουλή. Και το ρόλο της αντιπολίτευσης μπορεί να το παίξει μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα και για το σήμερα, επειδή μας κατηγορούν ότι τα παραπέμπουμε όλες τις καλένδες και την ανατροπή του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος. Είναι οι 19 άξονες που αφορούν τους μισθούς, τις συντάξεις, την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Είναι λοιπόν αυτό, αλλά και σχέδιο, πρόγραμμα για το αύριο, για διακυβέρνηση, για να άνοιξει προοπτική για την κοινωνική ευημερία με το σχεδιασμό της οικονομίας και της κοινωνίας που θα έχει ως κριτήριο όχι τα κέρδη των λίγων, αλλά την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Από το κάλεσμα λοιπόν που απευθύνει προσέχτε, ο γραμματέας του κόμματος, είσαστε. Δεν μπαίνω στις δημοσκοπήσεις, κύριε Ρατζιού. Δεν μπαίνω στις δημοσκοπήσεις. Αναφέρομαι, για παράδειγμα, στα ποσοστά που έλαβε το ΚΚΕ. Τρίτη δύναμη στην Αττική, το Κομμουνιστικό Κόμμα. Βλέπει την πλάτη του Κομμουνιστικού Κόμματος στο βασιστικό ναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής. Το Κομμουνιστικό Κόμμα παραμένει μια δύναμη, πολιτική δύναμη που αντέχει σε πολύ δύσκολες συνθήκες, γιατί κοιτάξτε να δείτε, οι ευρωεκλογές προσυδίαζαν στις εθνικές εκλογές. Αυτή είναι η πραγματικότητα, νομίζω ότι δεν μπορεί να το... να το αρνηθεί κανένας. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Για ποιο λόγο? Γιατί θεωρούμε και το λέμε ανοιχτά ότι παραμένει ο αρνητικός συσχετισμός σε βάρος του λαού. Παραμένει αυτό. Όμως από την επικοινωνία που έχουμε καθημερινά στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στα πανεπιστήμια, στις σχολές, πολλαπλασιάζονται κάθε μέρα πηγαίνοντας προς τις εκλογές, η διεύλη επικοινωνίας με έναν ευρύτερο κόσμο, ακόμα και ανθρώπους που έκαναν την επιλογή στις δημοτικές, στις περιφερειακές και στις ευρωεκλογές να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Ότι το έκαναν με βαριά καρδιά και το εννοούμε, δεν υπερασπίζονται την πολιτική τους. Δεν προσδοκούν και πολλά. Ένα μεγάλο κομμάτι από αυτούς, χωρίς βέβαια εμείς να θέλουμε να ερμηνεύσουμε την επιλογή τους, αφού γκράζονται αυτά που τους λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα, αναγνωρίζουν τη μαχητικότητά του, την ανιδιοτέλειά του, το γεγονός ότι δεν τα δίπλωσε και ελπίζουν και θέλουν να βγει αποφασιστικά δυναμωμένο το Κομμουνιστικό Κόμμα στις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές, γιατί ξέρουν ότι είναι το μοναδικό κόμμα που μπορεί να αντιπαλέψει την αντιλαϊκή λέλαπα. Ναι, η εξέλιξη της Συνόδου Κορυφής βέβαια κάθε άλλο παρά αυτό δείχνει. Γλυκανάλατα ευχολόγια τα χαρακτήρισε στην ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα και τέτοια είναι που εκθέτουν ανεπανόρθωτα και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, γιατί εξακολουθούν, όπως διαπιστώθηκε και από το σημερινό τραπέζι, να καλλιεργούν επικίνδυνο εφησυχασμό για τι εξελίξεις την ώρα που εντείνεται η τουρκική προκλητικότητα. Δεν είναι άλλο πρόσαλη η συμπεριφορά. Παίζει ένα σκληρό παζάρι ανατολικό. Μας ενημερώνει πάντως ό,τι λένε το κάνουν. Παίζει και με τις... συνιστούν αυτοσυγκράτηση και αναγνωρίζουν στην Τουρκία έναν
στρατηγικό σύμμαχο και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα είναι να εξετάσει κανείς για ποιο λόγο εντείνεται η προκλητικότητα της Τουρκίας, η οποία βαδίζει με συγκεκριμένο σχέδιο και προβάλλει συγκεκριμένες αξιώσεις. Εδώ προωθείται διχοτομική λύση, συνδιαχείριση στο Αιγαίο, που είναι βάση συγκεκριμένου σχεδίου, παραμένει κατοχή του 40% της Κύπρου και τη λένε όλοι λύση στο Κυπριακό σύμφωνα με το μοντέλο και το πρότυπο των Πρεσπών. Έτσι δεν είναι? Όσο λοιπόν η χώρα μας εμπλέκεται όλο και βαθύτερα στους ανταγωνισμούς, τους φοδρούς ανταγωνισμούς που διεξάγονται για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών και τον δρόμο μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων, τόσο θα μπλέκεται ο λαός μας σε επικίνδυνες περιπέτειες. Άρα το ερώτημα δεν είναι υποχώρηση ή ενδοτισμός ή λεονταρισμός και επίδειξη πυγμής. Λέμε λοιπόν ότι πρέπει να δυναμώσει η πάλη του ελληνικού λαού για απεμπλοκή από το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι απόδειξη, όλη η προηγούμενη και η πρόσφατη ιστορία και παλιότερη δείχνει ότι κάθε άλλο παρά εγγυητές της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή. Και τέλος, να κλείσω με αυτό για το φιλικό επενδυτικό περιβάλλον που υποσχέθηκαν και οι δύο στην ετήσια συνέλευση του ΣΕΒ, είναι εχθρικό από χέρι για το λαό, προϋποθέτει μείωση του μισθολογικού και του μη μισθολογικού κόστους, δηλαδή μισθούς των 300 και των 400 ευρώ, ελαστικές μορφές απασχόλησης, περαιτέρω εμπαρευματοποίηση της παιδείας και της υγείας, γιατί είναι πλευρές του μη μισθολογικού κόστους. Ο λαός λοιπόν στην κάλπη, στις 7 του μηνός, πρέπει να βάλει, και αν βάλει λέμε εμείς, στη ζυγαριά από τη μία αυτή την ανάπτυξη, την οποία την έχει γνωρίσει με όλες τις εκδοχές, και από την άλλη τις σύγχρονες ανάγκες του, τα δικαιώματά του και την προοπτική να ζήσει τη ζωή που του αξίζει, αξιοποιώντας το σύνολο των πλουτοπαραγωγικών πηγών που έχει η χώρα μας. Μάλιστα. Με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες, η Πλάστιγκα να είστε βέβαιοι ότι θα γύρει αποφασιστικά υπέρ του Κομμουνιστικού Κόμματος.